Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Εγώ σ' αγκαλιάζω. Παρακαλώ. Γιατί βγαίνουμε από το ίδιο σήμερα. Έτσι, να κάνουμε λίγο διαφορά, ρε. Να είμαστε λίγο διαφορετικοί, να σπάσουμε λίγο τον πάγο. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, επιστρέψαμε. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπούλα μας, Mad VMA 2023, hashtag forever. Είμαι η Πέρσα. Είμαι ο Μιχαηλάγγελος. Και είμαστε οι φετινοί παρουσιαστές της εκπομπής Mad VMA 2023, hashtag forever. Βέβαια, εκτός από παρουσιαστές, είμαστε και super hosts μαζί με την Πέρσα, εγώ, Παγγελής Νάκης, Φίπστερ, Ντατ Λίλι και Modern Cinderella. Cinderella. Λοιπόν, σε αυτή την εκπομπούλα θα είμαστε κάθε μέρα μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8. Να σας φτιάχνουμε το απόγευμα και την επόμενη μέρα, γιατί αυτά που θα βλέπετε εδώ θα τα βλέπετε και στον ύπνο σας. Ναι, δεν θέλουμε να σας το κάνουμε αυτό, οπότε δείτε μας όποτε θέλετε. Ναι, που θα έχουμε καλλιτέχνες, καλεσμένους, celebrities, Instagrammers, TikTokers, YouTubers, όποιον θέλετε τον φέρνουμε τέλος πάντων. Ναι. Και επίσης φέτος γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε, παιδιά, έχουμε γενέθλια, θα σβήσουμε τούρτα. Μαντέψτε γιατί. Γιατί. Τα MAD VMA γίνονται 20 χρονών, 20 ετών. Και πώς θα το γιορτάσουμε, λοιπόν, θα σας κάνουμε ένα δωράκι. Μαντέψτε τι δωράκι. Τα βραβεία μας είναι στις 19 Ιουνίου, όπου μπαίνετε στο www.videomusicawards.gr για να πάρετε τα εισιτηριάκια σας. Όμως, την προηγούμενη μέρα θα προθερμανθούμε μαζί όλοι. Πώς, πες μας πώς. Πώς, λοιπόν, θα συγκεντρωθούμε όλοι στο The Mad VMA Village, που είναι εκεί στο Taekwondo, και θα έχουμε DJs, θα έχουμε καλλιτέχνες, θα έχουμε φαγητά, food courts, θα έχουμε τα πάντα. Χορούς, όλα θα έχουμε. Τραγούδια. Θα γίνει χαμός, η καλύτερη προθέρμανση. Θα σας ανάψουμε, θα σας προετοιμάσουμε για την επόμενη μέρα που είναι τα βραβεία. Και στο Taekwondo, έτσι. Ναι, θα έχουμε τζαμπέ είσοδο, έτσι. Τζαμπέ. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε όπως, τίποτα. Τζαμπέ, όπως θα. Τζαμπέ, τραβάτε όποιον θέλετε μαζί σας και έρχεστε. Λοιπόν, πάμε σήμερα. Ναι, σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό καλεσμένο. Ναι. Λοιπόν, θα δώσω μερικά tips και ό,τι καταλάβατε. Ό,τι θα καταλάβετε, γιατί δεν το έχω πει ακόμα. Λοιπόν, τον απολαμβάνουμε, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, ναι, στα Mad VMA podcast. Που είναι το καινούργιο activation που έχουμε βάλει εδώ πέρα στην εκπομπή. Με τις 8 θεματικές, διαφορετικές, ξεχωριστές εκπομπές που είναι για τα 20 χρόνια αφιερωμένες, όλα αυτά που λέμε κάθε ναι, φορά. Ναι, ναι. Θυμάστε με ποιον λέμε ότι γίνεται αυτό το podcast. Πείτε. Όχι, ναι. Με τον Παναγιώτη Σίμω! Τι κάνετε, ρε παιδιά. Πώς είσαι. Πώς είστε. Καλά, σαν να μην έχουμε γνωριστεί ποτέ, σαν να μην έχουμε βρεθεί ποτέ. Εγώ που νόμιζα ότι μιλάω σε ζωντανό κοινό και είμαστε μόνοι μας. Α, κάτσε από εδώ σήμερα. Ναι. Πειράζει. Όχι, έχετε καλό και κακό προφίλ. Έχεις καλό προφίλ. Έχω. Ποιο είναι. Δεν ξέρω. Α, εγώ ξέρω. Το δεξί μου είναι καλό. Πότε για τα νέα σου, τι γίνεται. Καλά, πώς είσαι. Είμαι μια χαρά. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Είμαι χαρούμενος που είμαι παρέα σας. Νιώθω και οικεία, μια και είναι όλο μπλε. Γιατί είμαι από νησί, οπότε νιώθω σαν να έχω πάει έτσι σε μια και πιο summer κατάσταση. Που σε έχουμε μαζί μας. Για πες μου λίγο. Από ποιο νησί είσαι. Από την Αμοργό. Το απέραντο γαλάζιο, μια και έχουμε το γαλάζιο. Ορίστε. Θέλουμε να μας πεις πώς προέκυψαν τα Mad VMA podcast. Πώς νιώθεις που τα παρουσιάζεις, παιδί μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ χαρούμενος που το Mad ήρθε με μια πολύ ωραία πρόταση και μου λέει θέλεις να κάνουμε αυτό το activation παρέα. Θέλεις να φτιάξουμε 8 θεματικές, να μιλήσουμε για αυτά τα 20 χρόνια πορείας των βραβείων. Και επειδή από day one έχω παρακολουθήσει τα βραβεία, τα ζούσα, ξέρεις, σαν ακροατή. Ναι. Έχω ζήσει και τα πρώτα βραβεία, θέλω να σέβεσαι. Τα πρώτα βραβεία. Τα πρώτα πότε ήταν. Παιδί στην αγκαλιά της μάνας που λέει πήγα. Έχω ζήσει από τα πρώτα βραβεία. Ίσως ο παλέμαχος όλων όνων όσων έχουν περάσει. Ήταν ο ιδανικότερος νομίζω, δεν υπήρχε πιο ιδανικός για τα podcast. Ήτανε το 2000 και θέλω να σου πω ότι επειδή τότε ήταν στο θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη, γινόταν το πάτημα το ίδιο, δεν καταλαβαίνεις. Πηγαίναμε. Πώς πηγαίνεις στις συναυλίες, ας πούμε, των rockstar στο εξωτερικό και στέγερκες, ας πούμε, 6 ώρες πριν για να κάτσεις. Εμείς είχαμε θέση, απλά επειδή τότε ήταν section πιο πολύ, δεν ήταν αριθμημένα, ναι. Πήγαινες νωρίς για να βρεις να κάτσεις όπου μπορείς πιο κοντά στον τότε star, ας πούμε. Γιατί ξέρεις, κάθε χρονιά ήταν και άλλος. Ναι, ναι, χαμός. Και τα παλιά, δεν ξέρω, πρέπει να ήταν πολύ διαφορετικά από τα τωρινά.
Θα σου άλλο πω. Αέρα. Άλλο αέρα. Βλέπεις την εξέλιξη γενικότερα όλων των πραγμάτων μέσα από τα βραβεία. Εγώ, ας πούμε, τώρα ναι. με τις θεματικές που κάνουμε στα MAD, που καθόμαστε ψάχνουμε πληροφορίες, θυμάμαι όλα αυτά τα πράγματα που έχω δει. Τα έχεις ζήσει. Και τα beside story, γιατί δεν τα ξέρω τα από πίσω. Ναι, ναι. Κατάλαβες ναι. και με τους ανθρώπους που φτιάχνουμε όλο αυτό το πράγμα και συζητάμε για να. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να σου αναφέρω τι έχει γίνει. Το θέμα είναι να σου πω και αυτό το πικάντικο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το οποίο δεν ξέρεις. Στην κλειδαρότρυπα που κοιτάζουμε κάποιες φορές. Είναι ο γκουρού των VMA εδώ πέρα. Κάτσε λίγο έτσι να δω κάτι. Ίδιος είσαι. Δεν είμαι τόσο. Είπες ότι η σειρά αυτή έχει 8 επεισόδια. 8 θεματικές. Ναι, ναι. 8 θεματικές είναι βασικές μέχρι να φτάσουμε στα βραβεία. Τώρα θα δούμε αν θα γίνουν κάποια best πάνω σε αυτό. Και αυτό είναι και μια εκπομπή ραδιοφωνική, το MAD VMA Blender, το οποίο παίζει κάθε εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους νομούς. Αθήνα είμαστε στο My Radio, Θεσσαλονίκη στο Κοσμοράδιο και είμαστε και σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα, σε κάθε νομό, μία φορά την εβδομάδα, ανάλογα με τη θεματική. Υπάρχει και μια ραδιοφωνική εκπομπή που αναφέρει όλα αυτά τα πράγματα και ακούμε όλες αυτές τις ωραίες διασκευές. Γιατί το βασικό των βραβείων δεν είναι μόνο ότι μιλούσε για τη μουσική τάση της εποχής, αλλά έφερνε και πρωτοποριακές συνεργασίες. Πρωτοποριακά mashup, το έχει μόνο από το εσωτερικό, αλλά και από το εξωτερικό. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 4ο επεισόδιο. Στα επόμενα που έρχονται, τι πρόκειται να ακούσουμε? Έχουμε πολλά. Έχουμε να μιλήσουμε αρχικά για ποιος έχει τα περισσότερα βραβεία MAD VMA. Από το 0. Από το 2004 μέχρι και σήμερα. Oh. Αδικούμε κάποιους, δηλαδή τους πιο καινούριους καλλιτέχνες, ναι. που έχουν μικρότερη πορεία, ενδεχομένως τους αδικούμε. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Σε 20 χρόνια που θα γίνουν 40 τα MAD, ναι. θα έχουν και αυτή τόσο μεγάλη με το πορεία. Εμείς Παναγία μου τώρα! Έλεος πια! Σε κάθε επεισόδιο να παθαίνουμε κρίση. Κρίση ηλικίας. Να σου πω όμως κάτι. Σκέψου ότι έχουμε έναν ενήλικα πλέον, γιατί με τα 18 είσαι ενήλικος, που παραμένει teenager. Που παραμένει φρέσκος και μέσα στα πράγματα. Εντάξει, μεγαλώνουμε. Όχι εμείς, λέω και τα βραβεία. Εμείς παραμένουμε. Ό,τι και να σημαίνει. Και όσοι εμπεριέχονται στα βραβεία και αυτοί μεγαλώνουν. Ναι. Εντάξει, παρόλα αυτά έχει μια φρεσκάδα, αν το δεις. Και βλέπεις μέσα από τα βραβεία και την πορεία και την αλλαγή, πώς δηλαδή συστήνεται η μουσική πια διαφορετικά στον κόσμο. Ναι, ναι. Εσύ γενικά που τα έχεις ζήσει τόσο πολύ τα MAD VMA, έχεις κάποια στιγμή στο μυαλό σου που σου έχει μείνει αξέχαστη? Εννοείς από το τηλεοπτικό ή το backstage? Backstage. Έχω στιγμές αρκετές, θέλω να σου πω, αστείες, δύσκολες. Πες μου μία που, ένα story που σου έχει μείνει αξέχαστο. Λοιπόν, είμαστε στα πρώτα βραβεία, δεν θα σου πω, δεν θυμάμαι ακριβώς, που συμμετέχει τότε ο Νίκος Βέρτης και η Πέγκη Ζήνα. Βλέπουμε το act του Νίκου Βέρτη, το όνειρο, πάρα πολύ ωραίο, χειροκροτάμε, χαμός όλα αυτά και ακούγεται στο μικρόφωνο ο Νίκος Βέρτης, πάρα πολύ ωραίο, μπορούμε να το πάμε το δικό μου σκηνικό γιατί έχετε βάλει τη Πέγκη Ζήνα. Περίμενε. Είχαν βγάλει άλλο σκηνικό. Είχε μπει ανάποδα το σκηνικό, κάτι είχε γίνει και εμείς το ξανακούσαμε άλλη μια χαρά. Κι όμως τέριαξε. Δεν τέριαξε. Όχι. Όχι. Δεν ήταν πολύ ταιριαστό, η αλήθεια είναι. Μας έκανε λίγο awkward. Έχω απορίες. Ναι. Το σκηνικό βγήκε. Βγήκε το επόμενο σκηνικό, φαντάζομαι. Βγήκε το σκηνικό. Όχι. Σε κάθε act, επειδή τα βραβεία δεν πάβουν να είναι μια τηλεοπτική γιορτή επίσης. Ναι. Σε κάθε act υπάρχει ένας χρόνος προετοιμασίας ή χρόνος που θα βγει ο Θέμης. Γιατί ο Θέμης είναι και τα 20 χρόνια στα βραβεία. Που θα προσφωνήσει, ας πούμε, είτε το βραβείο που θα δοθεί, είτε το επόμενο act. Οπότε, ξέρεις, στο μεσοδιάστημα, με το τελειώνει το act, ακούγεται μία φωνή. Μπορούμε να το πάμε τώρα σωστά. Τώρα που τελειώσατε. Εντάξει, ξέρεις, μιλάμε τώρα για τις αρχές των βραβείων και για ένα υπαίθριο χώρο, όπως ήταν το Μελίνα Μερκούρι στο Βύρονα, που είναι λογικό, ξέρεις, κάτι να μπερδευτεί, κάτι είναι και η ένταση μεγάλη. Ο κόσμος τότε ούρλιαζε, φώναζε, γιατί τα social media δεν υπήρχαν στη μορφή που υπάρχουν σήμερα. Οπότε ο κόσμος ήταν πολύ πιο θερμός και πολύ πιο εκδηλωτικός, θα έλεγα. Ναι, σε ναι. σημείο που πολλές φορές μπορεί να ήταν και λίγο ενοχλητικό για κάποιον. Ισχύει πάρα πολύ αυτό που παίζει με τα social media. Ότι πλέον έχουμε και τη δυνατότητα το οτιδήποτε να το δούμε οπουδήποτε, οποιοδήποτε στιγμή. Ενώ τότε ήταν λίγο διαφορετικά, όντως. Θυμάσαι κάποια πολύ αστεία στιγμή από το MAD VMA? Εννοείς πάλι των βραβείων ή backstage? Backstage. Θυμάμαι στιγμές διαφορετικές. Δεν θυμάμαι κάποια που να μου φαίνεται πολύ πιο αστεία από την άλλη, να σου ναι, ναι. Αλλά γενικότερα θυμάμαι πάντα όλο αυτό. Το backstage δεν το έχω ζήσει πολλά χρόνια, μην νομίζεις κιόλας, ναι. για να είμαι και ειλικρινής. Το έχω ζήσει τα τελευταία λίγο περισσότερο. Οπότε φαντάζομαι τα πιο αστεία ενδεχομένως θα υπάρχουν τα. Α!
Θα σου πω ένα αστείο. High five. Περιμέναμε. Τότε σκίζουνε. Σκίζουν οι high five. Ναι. Και στο τέλος βγαίνει η Ξανθούλα, η Νάνση που ήταν ένα από τα πέντε κορίτσια. Και φωνάζανε εκεί πέρα, ουρλιάζανε, και πάει μία και της λέει «Είσαι η αγαπημένη μου, σε ξεχωρίζω απόλυξη» τα λοιπά. Να χαίρεται αυτή πάρα πολύ, λέει «Σάγια μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ». Και κοκαλώνουν. Ναι, η Σάγια είναι και με λαμψή, η άλλη είναι κατάσταση. Έλα με! Ωραία, τέλει. «Σάγια μου, μας αρέσει πάρα πολύ». Και μένει η κοπέλα, λέει «Είμαι η Νάνση». Ευχαριστώ, αλλά δεν είμαι εγώ. Θα σας ενημερώσουμε. Είναι αυτό που λες, είσαι αγαπημένη μου από τις πέντε. Awkward. Οχ, λοιπόν. Εντάξει. Πες μας ένα ακραίο collab που θα ήθελες να δεις on stage. Ακραίο. Φέτος, ναι. Κοίτα, θεωρώ πάντα τα πιο ακραία collab είναι μεταξύ γυναικών. Γιατί? Πάντα. Γιατί στις γυναίκες θεωρώ ότι υπάρχει πιο έντονος ο εντός εισαγωγικών ανταγωνισμός. Είναι πολύ σπάνιο να δεις συνεργασίες μεγάλες γυναικών. Δηλαδή, ακόμα και στα σχήματα, ας πούμε, τα νυχτερινά, έχουμε δει δύο ή τρεις φορές πολύ μεγάλες καλλιτέχνικες να συνεργάζονται. Δηλαδή, αν θυμάμαι, Άννα Βύση και τη Γαρμπή και Νατάσα Θεοδωρίδου, Έλληνα Παπαρίζου. Δεν θυμάμαι, νομίζω, κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έκανα ένα κολλάπ στο μυαλό μου, το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ να γίνεται. Μου φαίνεται ακραίο. Νομίζω ότι γύρω του πάει σε σένα. Ναι. Για πε. Παπαρίζου Φουρέιρα. Είναι ακραίο. Δηλαδή. Και... δεν μπορώ καν να το φανταστώ. Ναι. Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο γιατί και οι δύο είναι. Είναι φωτιά, εντάξει. Ναι. Δηλαδή. Βγαίνει και το στάδιο. Έχουν κάνει και πράγματα και εκτός συνόρων και οι δύο, σπουδαία. Και τα έχουν κρίνει, ας πούμε, το πανευρωπαϊκά. Ναι. Πιο πολύ, λόγω Eurovision θα το πω. Mm-hmm. Και έχουν εξίσου, κάθε μία είναι στη φάση της και είναι και. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Ναι. Αν σου έλεγαν να βγεις on stage και να δώσεις ένα βραβείο σε κάποιον καλλιτέχνη, ποιον θα ήθελες να έχεις δίπλα σου για να δώσετε μαζί το βραβείο? Ποιον θα ήθελα να έχω μαζί μου? Την Ευρυδίκη. Ευρυδίκη, κλείσαμε για φέτος. Θα ανεβούμε μαζί. Αν είσαι διαθέσιμη. Τέλεια, ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε με τη Δαμαθία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Break. Τέλος πάντων, το ίδιο πράγμα είναι. Μέχρι να βρούμε την Ευρυδίκη στα τηλέφωνα και επιστρέφουμε. Φιλάκια. Δεν ήμουνα ψυχολογικά έτοιμος και προετοιμασμένος για αυτή την επιστροφή. Ήμουνα κοσμάρα, κοιτούσα πάνω τα φώτα, ξυνόμουνα, ξέρω εγώ. Ήμουνα πολύ κοσμάρα. Αλλά λέω, παίζει μου και λέω. Το ξεπλήσατε, παιδιά. Μην βάζετε τέτοια τραγούδια όταν το βλέπετε έτσι. Το πω. Λοιπόν. Επιστρέψαμε στην παρέα μας, Παναγιώτης Σίμος. Εκπομπή εδώ πέρα, κάθε μέρα στις 8. Mad VMA. Παρασκευή. Δευτέρα με Παρασκευή. Mad VMA 2023, hashtag forever. Έτσι. 19 Ιουνίου θα γίνουν τα βραβεία, ο μεγαλύτερος μουσικός θεσμός να υπάρχει. Και να σας πούμε τον Παναγιώτη τον απολαμβάνετε στα Mad VMA Podcast, ναι, που έχει 8 διαφορετικές θεματικές που είναι αφιερωμένες στα 20 χρόνια Mad VMA 2004 με 2023, καταλάβατε, γιατί δεν έπρεπε να το πω αυτό. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τα Mad είναι τα μόνα που έχουν αντέξει. Ναι. Αν σκεφτείς, δεν υπάρχει κανένας μουσικός θεσμός, μουσικά βραβεία τα οποία να έχουν αντέξει τόσα χρόνια. Στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής. Μπορεί να είμαι κακός, αλλά δεν έχω στο μυαλό μου και κάποιο άλλο. Ναι, και εμένα δεν μου έρχεται. Δεν έχω άλλα μουσικά βραβεία στο μυαλό μου. Έχουν υπάρξει. Τα Popcorn παλιά, τα Ρίον. Αλλά δεν τα ξέρουμε αυτά, νομίζω είναι. Εγώ τα ξέρω από τον Θέμη τον Γεωργαντά, που ήταν διευθυντής του Popcorn. Είναι φίλος μου και μου τα έχει πει. Οκ, εντάξει, ωραία. Και είναι. Wow. Και κάποιες τις πρώτες χρονιές των βραβείων MAD συνυπήρχανε με τα Ρίον, γι' αυτό το ξέρω. Okay. Γιατί στην έρευνα που κάνουμε, την ενδελεχή έρευνα για τα MAD VMA, ορίστε. Blender the Podcast. Ακούτε εδώ τα σα. Την Τάνια. Τα δικά μας είναι τα καλύτερα. Συγγνώμη. Τα μόνα που υπάρχουν. Οπότε ο χρόνος έδειξε τι είναι το καλύτερο. Λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω το εξής. Θέλω να μου πεις έτσι μερικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει ραδιοφωνικός παραγωγός. Που θεωρείς εσύ ότι πρέπει να έχει. Κοίτα, βασικά πρέπει να έχει ωραία φωνή και καλή άρθρωση. Να σε καταλαβαίνει και όλος που σε ακούει. Ναι. Είναι το πιο βασικό από όλα. Ναι. Μετά, ξέρεις, είναι ανάλογα τι εκπομπή κάνεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που λέει ζώδια,
Δεν χρειάζεται κάτι, δεν χρειάζεται χιούμορ. Χρειάζεται απλά γνώση των ζωδίων. Ναι. Αν κάποιο έχει μια πιο ελαφριά, πιο έτσι, θέλει λίγο χιούμορ. Ναι. Και λίγο νομίζω το βασικότερο όλων είναι η αμεσότητα. Δηλαδή, αν είσαι ειλικρινής, γιατί το τέλειο μπορούμε να το φτιάξουμε όλοι να είναι τέλειο. Και ψεγάδιαστο. Δεν είναι όμως αληθινό. Η αλήθεια νομίζω είναι αυτή που κερδίζει τα πάντα. Ακόμα και στο podcast που κάνουμε, προσπαθούμε όλο αυτό το πράγμα να αποτυπώνει στην πραγματικότητά του. Δηλαδή, έχουμε έναν ενθουσιασμό παραπάνω εκεί που υπάρχει. Ξέρεις, είναι ψυχολογία του ακροατή όλο αυτό. Ναι, ναι. Πώς αισθάνθηκες την πρώτη φορά που βρέθηκες μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω, όπως το βλέπεις? Την πρώτη φορά. Κοίτα, η πρώτη φορά ήταν λίγο αγχώδης. Πριν αλλά πόσα ήταν, χρόνια. Ουσιαστικά, επαγγελματικά, ήταν πριν 8. Α. Ωραία. Εννοώ σε αέρα, ραδιοφώνου, κανονικά κτλ. Όχι να το ακούω μόνος μου. Ναι, ναι, ναι. Και ακούω τη φωνή τι ώρα που τα λέω. Καταλαβαίνω. Είναι πολύ καλό. Ναι. Όχι, η πρώτη φορά που ήταν επαγγελματικά ήταν πριν 8 χρόνια. Αν ακούσω τώρα τη φωνή μου και την εκπομπή που έκανα τότε, θα έλεγα πολύ ήρωες αυτοί οι άνθρωποι. Μπράβο και συγχαρητήρια στην αντοχή τους. Γιατί ξέρεις, όσο. Δηλαδή, ξέρεις, ένιωθα λίγο περίεργα. Καμία σχέση με τώρα δηλαδή. Ναι. Αλλά εγώ, επειδή στις ραδιοφωνικές εκπομπές κυρίως τον περισσότερο καιρό είμαι σε ντουέτο. Ανάλογα και τον παρτενέρ ή την παρτενέρ είναι το πώς θα πάει το πράγμα. Τη χημεία, φαντάζομαι. Η ατάκα που θα σου δώσει, πώς εσύ θα είσαι ετοιμόλογος να απαντήσεις. Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό είναι ένα πινκ-πονκ πραγμάτων που έχεις μάξει ένα λεπτό για να το διεκπαιρεώσεις. Δεν έχεις άπειρο χρόνο. Ναι. Γιατί μετά έφυγε. Γεια. Πήγε αλλού. Έχει και τους περιορισμούς του. Δηλαδή πρέπει να έχεις έτσι κάποια χημεία, κάποια αντίληψη. Όπως αδυσόπιτος είναι ο τηλεοπτικός χρόνος, το ίδιο αδυσόπιτος είναι ο ραδιοφωνικός. Ναι, ναι, ναι. Ο ραδιοφωνικός απλά σου δίνει μία παραπάνω φαντασία. Ναι. Δηλαδή με ακούς, σκέφτεσαι. Δίμετρος, ξανθός γαλανομάτης, με κοιλιακούς. Και είναι ακριβώς η αποτύπωση της πραγματικότητας. Λίγο το ξανθό δεν το έχω τόσο, αλλά εντάξει, φτιάχνεται. Λοιπόν, ποιος στίχος ή τίτλος τραγουδιού σε χαρακτηρίζει? Ναι. Ο δικός μου ο δρόμος. Ο δικός μου ο δρόμος. Πολύ βαρύ λαϊκό, αλλά ναι. Είναι η αλήθεια νομίζω. Ή θα έλεγα ένα άλλο της Ευρυδίκης παλιό, που λέει γιατί σε τούτη τη ζωή μόνοι ερχόμαστε και φεύγουμε πιο μόνοι. Η αρχή και το τέλος είναι συγκεκριμένα. Η διαδικασία στο ενδιάμεσο είναι αυτή που εμπλουτίζει τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχει κάποια έντονη ανάμνηση που έχεις καθ' όλη τη διάρκεια της ραδιοφωνικής σου έτσι, εκπομπής, αν σου έχει μείνει κάτι έτσι έντονα στο μυαλό σου. Λοιπόν, θα σου πω, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Είχαμε συνέντευξη έναν πολύ μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη. Ναι. Τηλεφωνικά το είχαμε κάνει. Είναι αυτό που κάνεις μια ερώτηση, σου απαντάει κάτι τελείως διαφορετικό, συνεχίζεις κάνεις την εκπομπή. Δηλαδή, νομίζω ότι στο τέλος της συνέντευξης δεν κατάλαβε, κάψαμε κάθε εγκεφαλικό κύτταρο ανθρώπου που μας άκουγε. Και δηλαδή. Αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν βγάλαμε κάτι. Δηλαδή, αν το ακούσεις. Τι εννοείς, δεν απάνταγε στην ερώτηση, απάνταγε κάτι δικό σου? Είναι σαν. Ναι, πολιτική συζήτηση. Τον ρωτάς κάτι τον πολιτικό, σου απαντάει αυτό που θέλει. Αυτό που θέλει να πει. Ναι, εσύ δεν μπορείς να του πεις, μα δεν μου απάντησε την ερώτηση που σου έκανε πριν. Μια τέτοια κατάσταση. Τελειώσαμε την κουβέντα, ας πούμε, την τηλεφωνική επικοινωνία και ήμουνα μαζί με την Κατερίνα την Ψημοπούλου που κάναμε την εκπομπή παρέα. Και μας είχε καεί κάθε ίχνος εγκεφαλικού κιτάρου. Για 10 λεπτά ακούγαμε συνεχόμενα μουσική για να συνέλθουμε. Λοιπόν, εντάξει, για να συνέλθουμε κι εμείς εδώ στην εκπομπή. Τι, να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Πάμε. Λέγεται πάμε. Συμπλήρωση τη φράση. Ωραία. Σου λέμε μια φράση, σταματάμε και λες τη συνέχεια ό,τι θέλεις, ό,τι φανταστείς, ό,τι σκεφτείς, ό,τι θες. Μάλιστα. Ναι. Τέλεια. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να με συνοδέψεις το κόκκινο χαλί των MAD VMA 2023 OEE. Πρέπει να πω. Πολύ γνωστό όνομα. Όχι, 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 όχι. Ευρυδίκη. Ευρυδίκη θα πάω. Θα δώσουμε και βραβείο. Θα δώσουμε και βραβείο. Πρέπει να είμαστε ντουέτο για όλη τη βραδιά. Κοίτα, κοίτα, τι κουνάμε εκεί. Ναι, εγώ είμαι Ευρυδίκη. Μα ούτως ή άλλως το Red Carpet δεν έχει άλλο outfit από το. Συγγνώμη, πρέπει να κουβαλάμε και δεύτερο outfit. Τι, super host θα είσαι. Θα πα σχήμα έτσι. Δύο-τρία άτομα. Συγγνώμη, ο Γιωργαντές δεν αλλάζει 10 σετάκια κάθε φορά. 10 σετάκια. Ναι. Παιδιά... Δεν έχει ξανά τη βραβεία. Παιδιά, για πόσα ψώνια θα πάω? Πολλά. Εσύ το επέλεξες. Τρία. Super host θα είσαι. Έχει δίκιο.
Σούπερ, όχι απλά host. Σούπερ. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδάει είναι. Νησιώτικα θυμάμαι να τραγουδάω. Λογικό. Σε νησί μεγάλο. Τι να κάνω. Το ντάρι, 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 ντάρι στο μυαλό που του είναι γλάρι. Να ξέρει αυτό τραγουδούσα. Με αυτό λέμε να νούριζαν. Όχι, ο θείο μου έπαιζε τότε λαούτο. Και όταν ήμουν μωράκι, μου βάζαν αυτό για να ηρεμώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω τι είχα πει. Μικρό. Είχαν βρει. Λοιπόν, αν ήμουν αόρατο για μια μέρα. Τέλειο. Αν ήμουν αόρατο για μια μέρα. Φαντάζομαι τι θα έκανε. Θα προσπαθούσα να μείνω και για το υπόλοιπο τη ζωή. Εννοώ να μπορώ να είμαι αόρατο, όχι να είμαι αόρατο γενικά. Ναι. Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πέρα λέμε. Τώρα νομίζω πρέπει να μα πει λίγα πράγματα για τα. Podcast. VMA Podcast. Λοιπόν, έχουμε τέσσερις θεματικές οι οποίες ήδη είναι στα Spotify και Google Podcast, καθώς και στο YouTube κανάλι του Mad Radio. Mm. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει με τους πρωτοεμφανιζόμενους, οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι όλοι, είναι stars του σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μπείτε να τα ακούσετε, μην σας τα λέω τώρα ένα-ένα. Έχουμε συνεχίσει με να μιλήσουμε για τα 20 δημοφιλέστερα act των βραβείων και θα μου πεις πώς κρίνεις ποιο είναι το πιο δημοφιλές. Πήραμε τα YouTube views. Α, λοιπόν, από το Mad TV πήραμε, είδαμε ποιο είναι το κορυφαίο, ποιο είναι το δεύτερο και φτάσαμε ποιο στα 20. Πρώτο. Δεν έχεις ακούσει το podcast. Κατευθείαν! Δεν έχει ακούσει το podcast. Πες αν δεν έχει ακούσει το podcast, για πες μας. Για πες μας, εσύ Μικαλά, και λένε δεν έχει ακούσει το podcast. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, γιατί είναι καλοκαίρι τα βραβεία. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, είναι οι μέλισσες, με σύμπραξη Έλληνας Παπαρίζου. Και θα σου πω και μια ιστορία γι' αυτό, μιας και το αναφέρουμε. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2013. Μέχρι το 2017 ήταν σχεδόν άγνωστο. Όντως. Ναι, ναι, ήταν στον τελευταίο τον δίσκο η μόνη επιλογή των μελισσών. Και τι έγινε μετά? Μετά ξεκίνησα να το παίζω τα ραδιόφωνα. Εδώ ερχόμαστε εμείς. Λοιπόν, και άρχισε να γίνεται. Να από κοντά δηλαδή. Ναι, ιδέες. Οκ. Με έχω ακούσει την εκπομπή σας. Δεν πείτε μου. Πάρα πολύ ωραία. Καλύτερα, το καλύτερο podcast που έχω ακούσει. Λοιπόν, και ξεκίνησα να παίζω στο ραδιόφωνο το Λαμιάζουν Καλοκαίρι. Και όταν τους προτάθηκε να το παρουσιάσουν στα ΜΑΤ, δεν θα μπορούσε να παρουσιαστεί όπως είναι. Δημιουργήθηκε μια νέα γέφυρα, γράφτηκε για την Έλληνα Παπαρίζου από το συγκρότημα και παρουσιάστηκε στα βραβεία του ΜΑΤ. Και αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 28 εκατομμύρια προβολές. Τι μαθαίνει κανείς. Και αυτό είναι το νούμερο ένα, λοιπόν. Παιδιά, να μπαίνετε να ακούτε τα Mad VMA Podcast. Καλά, θα και μάθε... δεν σου λέω τώρα B-side story. Δηλαδή, σου λέω τα πράγματα όσο έχουν. Ναι. Έχουμε και κουσκούς πολύ. Λοιπόν, πολύ πάμε κουσκούς. Για ένα breakάκι και επιστρέφουμε με challenge-άκι. Καλημέρα! Τεντώνεται, κοιμήθηκε. Τώρα το περίμενα, ήμουν πιο έτοιμος για να επιστρέψουμε. Να σου πω, παρέχεις χαλαρός στην εκπομπή. Παναγιώτης είμαι στην παρέα μας, παιδιά. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, Mad VMA 2023, hashtag forever. Να σας πενθυμίσουμε ότι... 19 Ιουνίου. Είναι τα βραβεία μας, όπου για να έρθετε κι εσείς να παρακολουθήσετε το μεγάλο μας μουσικό θεσμό, μπαίνετε στο www. www.videomusicawards.gr για να δείτε τα Mad VMA 2023 από τη ΔΕΗ. Λοιπόν... Νομίζω πρέπει να σταματήσουμε να λέμε τη λέξη επιστρέψαμε κάθε φορά που επιστρέφουμε. Γιατί το λες, επιστρέψαμε, 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 επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε. Έχουμε επιστρέψει, το ξέρω. Μας βλέπει, ναι, όντως. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Έτοιμος να παίξουμε. Το παιχνιδάκι μας, αυτό που το αφήσαμε για λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο που το φέρετε μαύρο να σωρτεί με τα ρούχα μου. Πάρα πολύ ωραίο. Μας είχαν πει θα βάλεις και το φέραμε έτσι. Έχουμε και κόκκινο θα βάλεις. Μπράβο, όχι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα παίξουμε το Scrambled. Τι είναι αυτό? Eggs ξέρω μόνο. Ωραία. Δεν θα φάμε. Εντάξει, δεν θα φάμε. Λοιπόν, θα βλέπουμε αναγραμματισμένα ονόματα καλλιτεχνών που έχουν περάσει από τα VMA. Στο monitor. Στο monitor. Και θα προσπαθούμε να μαντέψουμε ποιο είναι το όνομα που βλέπουμε. Θα έχουμε ανταγωνισμό. Εννοείται. Εννοείται. Ο καθένας μόνος του.
άμα βρει το όνομα. Καλά, η Τάνια θα κερδίσει από τον κοντρό. Άμα βρει το όνομα του καλλιτέχνη. Ναι. Δεν ακούω, δεν είναι ωραίο. Δεν μα λένε, δεν μα λένε. Σίγουρα. Θα σου λένε ότι οι πληροφορίες μα δίνουν. Σε περίπτωση που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, μα δίνουν πληροφορίες. Ό,τι μα πούνε, θα το λέμε. Αλλά όνομα δεν μα λένε. Γιατί είναι με την Πέρσα, επειδή έχω και εγώ ακουστικό και ακούω, θα βοηθήσουν και εμένα και δεν θέλουν. Άμα είχε μόνο η Πέρσα, είχαμε χάσει από χέρι. Λοιπόν, μόλι βρει την απάντηση, θα σφυρίξει και μετά θα πει τη σωστή απάντηση. Αν δεν σφυρίξει, θα καεί. Σφύριξε και έλξε. Ακριβώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε το να δούμε πρώτο. Τον πρώτο καλλιτέχνη. Κατερνά Στικούδη. Σε μια σχέση. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα το βρίσκα. Όχι. Όχι. Καλέ, τι έπαθε αυτός. Αισθάνεται άσχημα που το βρήκαμε τη μία. Δεν θα το βρίσκα, όχι. Λοιπόν, αρχίζω και θυμώνω. Μικρό λίμανο. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Ρολάι. Καλομήρα. Αχ, σφύρα! Καλομήρα. Μπράβο. Μα το διάο πήγαινα στην αρχή, αλλά ήταν στα ελληνικά. Μακρόπουλος θα λέγα. Εγώ νομίζω άντρας ήταν. Ούτε καν Μακρόπουλος. Άντρας. Τέλος πάντων. Όχι, γιατί το έκανα αυτό. Ελένη. Άμα το ξέρεις το λες έτσι. Όποιος το ξέρει το λέει. Ελένη. Δεν βλέπω. Δεν ξέρω. Γήπο. Όχι. Παναγιώτο. Καμία σχέση. Δεν υπάρχει καν αυτό. Ελένη είναι το πρώτο. Όχι, όχι. Δεν θα μας πούνε κάτι, μας βοηθήσουν, παιδιά. Τίποτα δεν μας έχουν πει. Ελένη Σπυλιοπούλου υπάρχει. Κάνει σπόιλ. Τσαλιγοπούλου Ελένη. Μισιρλού. Σωστά. Μπράβο. Το ξέρω αυτό που είπες. Ναι, λοιπόν, είναι στα closing acts. Το έχουμε ενωθεί εδώ πέρα. Το είδα, το θυμάμαι, γι' αυτό το είπα. Τι είναι αυτό. Τσιρβετόλ. Ούτε το πρώτο. Τσιρβετόλ. Θα βοηθήσει, λέει. Μπαμ και. Πώς, μπαμ μια. Μπαμ και. Κάτω. Λάμπης Λευγεράτος. Σφύρα καλέ. Λάμπης Λευγεράτος. Ούτε το Λάμπης δεν μπορούσα να βρω. Το λάμπη ούτε και εγώ το έβρισκα έτσι όπως ήταν. Γιώργος Σαλίκης. Όχι. Ναι, μπράβο. Θα γίνω δυναμίτης. Θα γίνω δυναμίτης. Και την Γαρμπή. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Η Πέρση είναι πολύ δυνατή. Ναι, καλά. Εγώ δεν τώρα τα λέω γιατί είναι κορίτσι. Πρέπει να κερδίσει. Κατάλαβες. Σε κάθαρα. Ελευθερία. Αρβανιτάκι. Αρβανιτάκι. Ελευθερία Ελευθεριού. Όχι, έχει άλλο. Βανιτάκι, τι είπα στην αρχή. Αχ, το είπα κι αυτό, έχω τρεις. Εγώ το έχω και εγώ το χαρίσω. Δεν σφύριξα. Σφύριξα μετά. Εντάξει. Αλήθεια. Ευχαριστούμε, Ευρυδίκη. Είχαμε την Τάνια, έχουμε και την Ευρυδίκη τώρα. Όχι, ρε παιδιά. Γίνανε δύο ξαφνικά. Η μία είναι από εδώ μέσα τη κοπέλα. Η μία είναι μέσα στα αυτή μου και ένα πέρα από τα μάτια μου. Με δουλεύετε μέσα στα μάτια μου. Φύγε να μην έχω ανταγωνισμό. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Τώρα θα τα πω όλα. Πάμε σε break, πάμε σε break. Είναι ώρα για break. Τελείωσε. Όχι, δεν είναι. Δώσ' του, τι είναι αυτό. Κάτσε, θες να φύγει. Α, θα πέσει ξύλο. Βρείτε το. Βρείτε το να πηγαίνουμε, να τελειώνουμε. Έλα. Βαγγέ. Δεν το ξέρω. Βαγγέλη Σακουριώτη. Βαγγέλη Σακουριώτη. Εγώ σφύριξα. Σφύριξα και έλειξε. Πάμε για ένα break. Θέλω να λύσω μερικά θέματα. Θα σας κάνω να πάω μια μέρα κλειδί για να κάνω τελευταία εκπομπή, κάτσε και θα δεις. Δεν φτάνει πούσκα στη δικιά σου. Επιστρέψαμε ζωντανά, ενεργά, με πάθος, με πόρωση, με θέληση. Άπαπα, πριν λίγο κοιμόσουν. Μιχαήλ Άγγελος, Πέρσα, Παναγιώτης, είμαι νονός των πάντων. Επιστρέψαμε για να παίξουμε. Μας γέννησε όλους, λοιπόν. Θα παίξουμε. Ναι, πες σωστά. Τώρα. Λάλατο. Μπράβο. Λάλατο. Νονός και κάνουμε, το παιχνιδιού είμαι. Τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Θα ακούμε ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε ακούσει και στα Mad VMA. Τώρα, εντάξει, παίζουμε με expert. Sorry κιόλας. Είναι πολύ άδικο. Θα γίνουμε κόμμα εδώ πέρα. Εντάξει, θα κάνουμε κομματάκι. Θα κάνουμε συνεργασία. Θα γίνουμε συνεργασία. Είμαστε και προεκλογικά, οπότε μια χαρά είμαστε. Είναι σπάνιο αυτό τώρα το κολλάκι που βλέπετε. Θέλω να βάλουμε φωτογραφίες για να τις δείξουμε. Με τραβήξε τη screenshot. Το έχουμε. Ναι, θα ακούμε ένα τραγούδι το οποίο κάποια στιγμή θα κόβεται και θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Είτε τραγουδιστά είτε απαγγελία. Να σφυρίξετε μπάζερ. Πολύ ωραία. Άμα ξέρεις τη συνέχεια. Α, πρέπει να σφυρίξω πάλι. Ναι, μην το ξεχνάς αύριο. Άμα δεν σφυρίξεις, θα εκμεταλλευτούμε
το πλεονέκτημα. Τη γνώση σου και να πούμε το τραγούδι. Ωραία, δεν πάμε. Τη γνώση του. Καλά, λέμε τώρα. Δεν ξέρουμε ούτε τα παπάκια σφυρέρετε. Για να ακούσουμε το πρώτο. Είναι ήδη έμπειρο. Έλα, το ξέρουμε κι εμείς αυτό. Πώς καταστρέφομαι. Λιώμα θα με λιώμα, μα θα σκέφτομαι σε ένα κόμμα. Λιώμα θα με λιώμα, μα θα σκέφτομαι. Γιατί το πήρε ο Παναγιώτης αυτό. Δεν το καταλάβαμε. Και η Βρίσκο, είπαμε. Ναι, το λέει και η Ευρυδίκη, το λέει και η Ευρυδίκη. Εντάξει. Λοιπόν, το επόμενο, παρακαλώ. Ο Παναγιώτης Σίμος πήρε το πρώτο πόντο. Πάλε. Πολύ καλό. Όλα αλλάζουν, σε μένα μοιάζουν. Ναι, έτσι είναι. Α, δεν ξέρω. Σωστό. Έλα, μπράβο! Και κόμμα πόντος. Όλα γύρω. Σπώ το κόμμα μας. Έσπω το κόμμα μας. Εντάξει τώρα. Πέρα το πόντο μόνος. Λοιπόν, θα δεις τι έχεις να πάθεις. Αχ, δεν μπορώ. Το ήξερες. Α, συγγνώμη. Ήμουν οριακά. Γιατί συγγνώμη, καλή, γιατί μπας την παίζουν. Συγγνώμη που είμαι πολύ καλός ενώ. Εντάξει. Και η νύχτα αυτή θα είναι δικιά μας. Μας το λες να το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Ναι, δεν το ξέρουμε. Ως το πρωί. Δεν το ξέρεις. Και η νύχτα αυτή θα είναι δικιά μας. Εγώ το ήξερα ότι θα πάει έτσι σήμερα. Πάμε τώρα το επόμενο να βιαζόμαστε. Τρέφουμε. Ελά, εντάξει, εγώ φεύγω. Τι Μαρτών, μας κορυδεύει. Κάτσε, περίμενα, πει λίγο ρεφρέν, γιατί δεν έχω καταλάβει. Δεν μπορώ να αντισταθώ σε θέλω. Δεν μπορώ να αντισταθώ σε θέλω. Είναι VIPs, παιδιά. Είναι διασκευή Γιώργος Χρήστος, είναι Μερκούρη. Ξέρεις και το όνομα της οικογένειάς του όλων αυτών. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Όσο και να προσπαθώ. Και με δουλεύει κιόλας. Και το original στίχος, η νύχτα έχει... Λέει, η νύχτα έχει, με λένε Άρη, η νύχτα έχει φεγγάρι και τα σχετικά. Όχι Γιώργο που το παιδί είναι ο Χρήστου. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το επόμενο παρακαλώ. Αυτός ξέρει και, και τους αρχικούς στίχους. Εντάξει. Οκ. Okay. Να μην δούμε και ένα. 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Σφίριξες πρώτος, αλλά εντάξει, σίγουρα το ξέρεις. 40 βαθμοί, για να πούμε ότι τραγουδήσαμε να ακούσουμε τις κυρικές μας φωνές. Λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία. Πάμε παραλία, 40 βαθμοί. Τρελαίνομαι πολύ. Δες πόσο διαχρονικό αυτό πια. Κι εγώ. Είπα εγώ κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Κέρδισε ο Παναγιώτης Σίμος. Δεν το περίμενα ποτέ, έχω πάθει σοκ. Λοιπόν, μπράβο Παναγιώτη, είσαι άξια σε αυτή τη θέση των Mad VMA Podcast. Εγώ σου έδινα τη θέση μου, άνετα αυτή τη στιγμή. Μπορείς να κάθεσαι εδώ πέρα από Δευτέρα Παρασκευή. Είναι λίγο αντιτουριστικό γι' αυτό. Είναι καλύτερα στο Mad VMA Blender. Εντάξει, κάτσε εγώ εδώ. The podcast. Για πες μας τώρα, άλλη μια φορά πριν κλείσουμε. Λοιπόν, είμαστε κάθε Παρασκευή on air, Spotify και Google Podcast και στο YouTube κανάλι του Mad Radio. Και φυσικά, Mad VMA Blender σε όλη την Ελλάδα, θεματικές εκπομπές. Μας ακούτε σε κάθε νομό, μία φορά την εβδομάδα. Αναλύουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα γύρω από τα βραβεία, βάσει των θεματικών που έχουν και τα podcast. Και προετοιμαζόμαστε μέχρι να φτάσουμε στα βραβεία. Στα βραβεία Video Music Awards από τη ΔΕΗ. Λοιπόν, πού να μας ακολουθήσει ο κόσμος? Λοιπόν, στο TikTok. Όχι, γιατί στο Instagram. Γιατί ξεκινάς από το TikTok στο συνέχεια. Γιατί είναι η ζωή μας με το TikTok. Λοιπόν, στο Instagram, Mad κάτω παύλα TV. Στο TikTok και στο Facebook, Mad TV. Twitter και LinkedIn, Mad TV. Τον έχασα. Επίσης, τα hashtag μας είναι. Δηλαδή, άμα αποστάρετε κάτι, ρε παιδί μου, και θέλετε να το δούμε, πέρα από τα tags που μπορείτε να κάνετε που είπα τώρα, μπορείτε να κάνετε και hashtag όπως Mad VMA, Mad VMA 23 και hashtag forever. Εντάξει, φωτιά. Έχει λοιπόν πια στο πλατό φωτιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Σίμο που ήταν σήμερα στην παρέα μας. Ευχαριστούμε. Ήταν η πρώτη του εκπομπή, να τονιστεί αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Στις 8 η ώρα. Ακριβώς. Κάθε επόμενη μέρα που θα παίζει το επεισόδιο. Ναι, ναι, ναι.
Τσάω, φιλάκια.